Γεια σας, προχθές πήγαμε Αθήνα για δουλειές και εννοείται ότι βρέθηκα και με τους φίλους μου, τους αγαπημένους μου φίλους. Με μία φίλη δεν βρεθήκαμε γιατί είχε δουλειά και εμείς είχαμε ζυγό αριθμό στο αυτοκίνητο και δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά βρέθηκα με τον άντρα της και βρέθηκα με τους αγαπημένους μου φίλους που όπως πάντα με γέμισαν δώρα. Τα γενέθλιά μου συνεχίζονται. Εδώ μπήκα στο ρώσικο μαγαζί Gastronom. Πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εδώ είναι τα δώρα από τα παιδιά. Λοιπόν, βλέπετε πίσω είναι σπόρια από παχύφετα. Θα μάθουμε τι σπόρια είναι αυτά. Πανέμορφο χειροποίητο σαπονάκι. Αυτές οι φανταστικές κρέμες. Αυτά είναι τα δώρα από τα παιδιά, από το Πάνο και το Γιάννη. Στα πέλαια. Γυμνό καλύτσιο. Δύο σπορόφυτα που έσπηρε ο Πάνος. Αντένιο. Κουκλιά. Παχύφετο. Χόια. Άμα δεν ξεχάσω θα βάλω φωτογραφία από τα λουλούδια της. Δύο μίνι συμπίδιουμ. Θα τα μετεφετέψουμε εννοείται. Και γλυκά κουταλιό από τα χεράκια του Πάνο. Ο Πάνος μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Φτιάχνει ωραία γλυκά. Φανταστικά. Ο άντρας μου μπορεί να επιβιώσει. Είναι γλυκά τζίσπου. Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά για όλα αυτά τα δώρα και για βοήθεια που μου κάνουν. Φανταστικά παιδιά. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Συγκινούμε πάρα πολύ. Δηλαδή, ό,τι βοήθεια χρειάζομαι είναι κοντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μία φορά. Ευχαριστώ Πάνο, ευχαριστώ Γιάννη, ευχαριστώ όλους εσάς.